Το Τομεακό Συμβούλιο Βορειοδυτική Αντική και οι οργανώσει τη ΚΝΕ στην περιοχή αποχαιρετούμε σήμερα με μεγάλη θλίψη τον σύντροφο Μάκη Μαΐλη, έναν γνήσιο κομμουνιστή και άξιο τέλεχο του ΚΚΕ. Η αλήθεια είναι ότι θα χρειάζονταν πολλέ ώρε για να αναφέρουμε τα όσα ο σύντροφο Μάκη προσέφερε σε εμά του νεότερου που είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε και να τον ζήσουμε από κοντά. Με την ακλόνητη πίστη του στι αρχέ, τι αξίε, και το επαναστατικό πρόγραμμα του κόμματος με την ακούραστη και συνεχή του προσπάθεια για το ανέβασμα του ιδεολογικού και πολιτικού επίπεδου της οργάνωσης, ο σύντροφος Μάκης αποτέλεσε για τα μέλη της ΚΝΕ και τους νέους συντρόφους στο κόμμα διαπαιδαγωγητή και πηγή έμπνευση στον δύσκολο αγώνα που καλούμαστε να δώσουμε. Μέσα από τον σύντροφο Μάκη μάθαμε πως η γνώση της επαναστατικής θεωρίας, της ιστορίας του κινήματος, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για να μπορεί κανείς να μένει σταθερά όρθιος απέναντι στις πολύμορφες επιθέσεις του συστήματος και να αγωνίζεται μέχρι τέλους για την υπόθεση της εργατικής τάξης, για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Θα, θα θυμόμαστε τον σύντροφο Μάκη για την ιδιαίτερη φροντίδα που έδειχνε όσον αφορά τη σωστή αφομοίωση και ένταξη των νέων συντρόφων τόσο στο κόμμα όσο και στην ΚΝΕ. Δεν ήταν λίγες οι φορές που ο ίδιος με δική του πρωτοβουλία και περίσιο μεράκι, φρόντιζε να παρουσιάζει στι τοπικέ οργανώσει τη ΚΝΕ άρθρα και βιβλία για διάφορα ζητήματα, με στόχο τη δημιουργία ενό ισχυρού μορφωτικού ρεύματο στι γραμμέ μα. Μόλι τον προηγούμενο χρόνο, και ενώ η υγεία του είχε ήδη αρχίσει να κλονίζεται, ο σύντροφο οργάνωσε ιδεολογικό μάθημα για τα μέλη και του φίλου τη ΚΝΕ στην περιοχή, με θέμα τη σημασία τη μη συμμετοχή του Κομμουνιστικού Κόμματο σε αστική κυβέρνηση. Τον θυμόμαστε να μας παροτρύνει να εμβαθύνουμε σε τέτοιου είδους ζητήματα, λέγοντάς μας πως η μελέτη και η διάδοσή τους δεν αφορά κάποιους λίγους, κάποιους ειδικού, αλλά τον καθέναν από εμάς. Και δείχνοντά μας εμπιστοσύνη, μας έλεγε ότι και εμείς μπορούμε να κάνουμε αντίστοιχα μαθήματα. Όπως ο ίδιος χαρακτηριστικά μας έλεγε, αυτά τα πράγματα γράφτηκαν για τους εργάτες και οι εργάτες πρέπει να τα, κατακτήσουν. Έδειχνε ιδιαίτερη αγάπη για τους κνίτες και τις κνίτισες αλλά και αυστηρότητα όταν αυτό χρειαζόταν. Στους κομμουνιστές, άλλωστε, δεν αρμόζει να μασάνε τα λόγια τους, να στρογγυλεύουν τις γωνίες. Και έτσι ακριβώς ήταν ο σύντροφος Μάκης, έχοντας λόγο μεστό, λιτό, καθαρό, κάθε του τοποθέτηση, κάθε κουβέντα που μας έλεγε, ήταν και μία αφορμή για εμάς, για να αναπτύξουμε παραπέρα τη σκέψη μας, το ταξικό και πολιτικό μας κριτήριο, να ανακαλύψουμε ακόμα και πλευρές της ιστορίας, που για πολλού από εμάς ήταν άγνωστες. Απόλυτα δεμένος με τις αξίες και τα ιδανικά του κόμματος, ο σύντροφος Μάκης ποτέ δεν θεώρησε τον εαυτό του ανώτερο από τους υπόλοιπους, ακόμα και από εμάς τους νεότερους, που βεβαίως ούτε τις γνώσεις του είχαμε, αλλά ούτε και την ιστορική του διαδρομή ή την εμπειρία του. Πραγματικός στρατιώτης του κόμματος, με τη σεμνότητα που διακρίνει κάθε ακούραστο κομμουνιστή, κάθε τίμιο μέλος του ΚΚΕ, ο σύντροφο Μάκης ασχολιόταν με κάθε μικρό και μεγάλο ζήτημα. Θα θυμόμαστε χαρακτηριστικά την εντύπωση και τη χαρά που προκαλούσε στους νεότερους συντρόφους μας στην ΚΝΕ, το γεγονός ότι ο ίδιος πολλές φορές συμμετείχε μαζί μας στις εξορμήσεις, στις αφισοκολλήσεις που κάναμε, ακόμα και στα αγωνιστικά κάλατα της ΚΝΕ. Σύντροφε Μάκη, κράτησε στη σημεία του κόμματός μας ψηλά. Η συνέπειά σου, η σταθερή αγωνιστική σου πορεία, η αντοχή σου στις δύσκολες καμπές της ταξικής πάλης, η πίστη σου ότι αυτός ο σάπιος κόσμος μπορεί να αλλάξει και θα αλλάξει, μας κάνουν να αισθανόμαστε βαρύ το χρέο σήμερα για να ακολουθήσουμε και εμείς αταλάντευτα τον ίδιο δρόμο. Σε αποχαιρετάμε με σεβασμό και υπερηφάνεια και δίνουμε υπόσχεση ότι εμείς, οι νέοι κομμουνιστές, θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για τους σκοπούς που κι εσύ ο ίδιος πάλευες. Καλώς ο ταξίδι.